Καλημέρα. Κυριακή 15 Μαΐου του 2022. Ήρθαμε για υγροφόρους Μαρζόλους, υγροφόρος ο Μαρτιάτικος. Φέτος αργήσαμε λόγω αποκλεισμού των δρόμων από πεσμένα δέντρα. Εδώ έχω βρει και ένα σε αρκετά καλό μέγεθος. Ωραία. Όμορφα. Λίγο παραπέρα, άλλο ένα σε πολύ καλό μέγεθος. Και φαίνεται να είναι πολύ εξαιρετικό. Με διογκωμένο πόδι. Εδώ βλέπουμε την ημενοφόρα επιφάνεια, η οποία αποτελείται από ελάσματα τα οποία είναι διχαλωτά, σε κάποιες περιπτώσεις διακλαδιζόμενα, πλατιά, αραιά, εφαπτώμενα στο πόδι, ελαφρώς κατερχόμενα. Πολύ όμορφα. Το πόδι μπορεί να γίνει κυλινδρικό έως και ροπαλόμορφο, συνήθως με οξύλικτη βάση η οποία εισχωρεί βαθιά στο έδαφος, με τεθλασμένες πάνω, γκρίζο μαυριδερό, καμιά φορά λευκοπό. Τον ίδιο χρωματισμό κάνουν και τα ελάσματα, η ημενοφόρα επιφάνεια. Μερικές φορές και η πυλιοδερμίδα του γίνεται γκρίζα, η γκριζομαυριδερή, η μαύρη τελείως, οι νόδες, ελαφρώς λεπιδωτή, καμιά φορά καφετιά, με το χρώμα το κλασικό, το ανθρακί, μερικές φορές με στίγματα, πιο σκούρα, κυματιστή κολπορτή περίμετρο, σάρκα λευκή, λευκοπή με αντάβγες, με ευχάριστη οσμή και γλυκιά γεύση. Πρόκειται για φαγόσιμο, πολύ νόστιμο είδος, ένα από τα δύο πιο νόστιμα είδη του γένους του υγροφόρου. Αυτό και το υγροφόρος πενάριος. Πολύ ωραία. Βλέπουμε τις τεθλασμένες στο ανώτερο τμήμα του ποδιού. Όμορφα. Και αυτό παρατηρούμε ότι έχει ζοριστεί, έχει σκάσει η πυλιοδερμίδα του, η σάρκα του πυλιδίου, λόγω ζορίσματος στο φύτρωμα. Πολύ ωραία. Πρόκειται για καθαρά ανοιξιάτικο είδος. Εμφανίζεται από τον Μάρτιο, μερικές φορές από το Φλεβάρι, έως και τα μέσα με τέλη Μαΐου στα μεγάλα υψόμετρα. Βέβαια σήμερα το βρίσκουμε σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο, γύρω στα 1600 με 1700 μέτρα. Βέβαια ερχόμασταν στην περιοχή κάθε χρόνο περίπου στις 25 Απριλίου, φέτος όμως
επειδή είχε μεγάλη καθολίσθηση στους δρόμους, πέσαν πολλά δέντρα και έκλεισαν οι δρόμοι, με αποτέλεσμα να καθαριστούν πολύ αργά, οπότε τα βρίσκουμε στα μέσα Μαΐου, αλλά σε καλό στάδιο όμως. Δεν έχουμε χάσει και πολλά. Πανέμορφα. Να δούμε λίγο παραπέρα, γιατί φαίνεται να έχει κι άλλο. Εδώ. Είναι τριπλό. Το ένα δεν μπόρεσε να μεγαλώσει καλά. Παρόμοιο είδος είναι και το Hygrophorus camaropyllus, το οποίο εμφανίζεται φθινόπωρο στους ίδιους βιοτόπους. Εδώ έχει 2-3 ακόμη μικράκια. Παραπέρα φαίνεται να έχει κι άλλα. Θα δούμε όμως. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ βλέπουμε μερικά μικράκια ακόμη. Φαίνεται πως γίνεται η πυλιοδερμίδα του μαύρη, γκριζομαυριδερή. Εδώ από τη βροχή έχει λερωθεί κάπως. Βλέπουμε ότι είναι μαύρη. Συνήθως από το κρύο μαυρίζει περισσότερο παρά από την ηλικία. Εδώ βλέπουμε τον κλασικό χρωματισμό που είναι γκρίζο, γκριζομαυριδερό με το χρώμα το ανθρακί. Πολύ ωραία. Πανέμορφα. Πανέμορφα. Βλέπουμε πως η περίμετρος της γίνεται γυριστή, κολποτή. Βέβαια σε πρώιμο στάδιο, σε προχωρημένο γίνεται κυματιστή κάπως, όπως το συγκεκριμένο. Πανέμορφα. Πανέμορφα. Hygrophorus Margiolus. Hygrophorus Omartiaticus. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ βλέπουμε πως το συγκεκριμένο καρπόσωμα είναι καλυμμένο από τα φύλλα και τα κλαδιά. Βέβαια κάνει εξόγκωμα και θέλει καλή παρατηρητικότητα. Εδώ είναι. Και όπως βλέπετε είναι τελείως λευκό. Σε πρώιμο στάδιο είναι καλυμμένα το υπόστρωμα και μόνο σε πολύ προχωρημένο στάδιο εμφανίζονται τελείως έξω, οπότε και τα εντοπίζουμε, αλλά ακόμη και που είναι καλυμμένα θέλει καλό μάτι, γιατί συνήθως οι αρχάροι ή οι μη γνώστες τα προσπερνάνε. Σε κάποιες περιπτώσεις μοιάζει πολύ με κάποια είδη του γένους της δρούσουλας. Μεγάλη προσοχή στους μη γνώστες και στους αρχάριους να μην τον μπερδεύουν με διαφορετικά γένη και διαφορετικά είδη. Πανέμορφα. Και όπως βλέπετε
οι γυμνοσάρλιγγες κάνουν πανηγύρια. Ωραία. Υγροφόρος Μαρζόλος, υγροφόρος ο Μαρτιάτικος. Πολύ όμορφα. Λίγο παραπέρα, άλλη μια οικογένεια. Αρκετά μεγαλόσημο. Για να δούμε. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του είδους είναι ότι η βάση του ποδιού εισχωρεί πολύ βαθιά στο έδαφος, στο υπόστρωμα δηλαδή. Πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Βλέπουμε την κολποτή περίμετρο. Γυριστεί ελαφρώς, κυματιστεί, τα γκρίζο λευκοπά ελάσματα, τα οποία είναι αραιά, διχαλωτά, καλά ανεπτυγμένα, εφαπτώμενα στο πόδι και ελαφρώς κατερχόμενα. Και το πόδι μετεθλασμένες κατά μήκος. Πολύ ωραία. Συνήθως κάνουν οξύλικτη βάση, αλλά μερικές φορές και διαγκωμένη. Βλέπουμε πόσο βαθιά εισχωρεί το πόδι στο έδαφος, στο υπόστρωμα. Εδώ έχει ακόμη ένα. Ωραία. Δίπλα ακόμη ένα. Ωραία. Πανέμορφα. Ωραία. Εξαιρετικά και πεντανόστιμα. Εδώ έχω φτάσει στο όριο του χιονιού. Εδώ σε ένα μπάλωμα έχω βρει μερικά καρποσώματα σε πρώιμο στάδιο από το ίδιο είδος. Κοιτάξτε πως είναι λευκά, λευκοπά. Και έχει αρκετά από ό,τι φαίνεται. Και εδώ έχει 2-3. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο είδος εμφανίζεται σε δάση ελάτης, ερυθρελάτης, ακόμη και σε δασική πεύκη και σε μαύρη πεύκη και σε καθαρή οξιά. Αλλά περισσότερο βολεύεται σε ανάμεικτο δάσος με έλατο και οξιά ή έλατο και βελανιδιά. Συνήθως το αρέσει να εμφανίζεται κοντά στο λιωμένο χιόνι, όπως ακριβώς το βλέπουμε σε αυτό το σημείο. Εδώ παρατηρούμε ότι τα συγκεκριμένα καρποσώματα είναι συμφυή. Από μία βάση εμφανίζονται πολλά μαζί. Ωραία. Τα βρίσκουμε σε μπουκέτα ή και ακόμη
μεμονωμένα. Πολύ ωραία. Βλέπουμε ότι στο πρώιμο στάδιο της ηλικίας είναι λευκά. Πανέμορφα. Χυγροφόρος Μαρζόλος, υγροφόρος Ομαρτιάτικος. Φέτος έχει πάρα πολλά και σε πρώιμο στάδιο αλλά και σε προχωρημένο. Πανέμορφα, πανέμορφα. Πολύ ωραία.